Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γιαντζόπουλο. Να πω κάτι, ότι ένα προσωπικό μου σχόλιο, ότι ασχέτως από το αν συμφωνεί κάποιος ή όχι, με το κόμμα που βρίσκεται κάποιος υποψήφιος, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφέρει πάρα πολλά μέσα από τους αγώνες τους και μέσα από την παρουσία τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μια τέτοια περίπτωση είστε κι εσείς. Το λέω έτσι ως προσωπική μου άποψη. Είναι πολλοί άνθρωποι που δίνουν τη μάχη καθημερινά και βρίσκονται στο προσκήνιο του αγώνα. Πράγματι, ισχύει αυτό. Ναι, να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο για το θέμα της 13ης σύνταξης εντός εισαγωγικών. Γιατί είδαμε ότι υπήρξαν παράπονα χθες. Προφανώς είχε γίνει λάθος υπολογισμός, γιατί αυτό που εννοούσε ο κύριος Τσίπρας ήταν τα μεικτά, έτσι. Κοιτάξτε, να σας πω σε αυτό. Ναι. Εμείς δεν πληρώσαμε, κύριε Γιαντζόγλου, να παίρνουμε επιδόματα. Και επειδή άκουγα λίγο πριν την εκπομπή σας και λένε ορισμένοι στεναχωριέστε που δίνουν λεφτά κτλ. Δέχεται αυτός ο κύριος που είπε ότι παίρνουμε λεφτά να του κόψουν το χρόνο 2.000 και να του δώσουν 400 ευρώ. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι μια σωστή προσέγγιση σε χρήματα που τα έχει πληρώσει όλη του τη ζωή, έτσι δεν είναι? Ναι. Σε χρήματα που τα έχει καταβάλει, σε χρήματα που δεν δανείστηκε ποτέ ο ίδιος. Και φυσικά τα έχει δουλέψει όλο την προηγούμενη, στον εργασιακό του βίο εννοώ. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε επιδόματα, εμείς θέλουμε να πάρουμε τα δώρα μας, θέλουμε να πάρουμε ότι μας έχουν περικόψει άδικα αυτά τα χρόνια, αλλά και σε αυτά τα χρήματα που έδωσαν. Και αν θέλετε, εμείς οι συνταξιούχοι κάναμε πέρσι 160 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Ναι. Και ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας πίεσης και γι' αυτό και για ορισμένα άλλα που δόθηκαν χωρίς δικαστήρια και δίκες, όπως καλλιεργούσαν ορισμένοι αυτές τις λογικές για να κερδίζουν τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία. Εμείς λοιπόν από την μεριά μας λέμε ότι αυτά τα χρήματα που μπορεί να καλύπτουν και από πίεση και από την απέτηση των συνταξιούχων και τα λοιπά θα τα πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να πούμε ευχαριστώ σε κανέναν. Αντίθετα, θα διεκδικήσουμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, γιατί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τούτη ήρθε να συμπληρώσει τις περικοπές, οι οποίες, κύριε Γιαντζόγλου, είναι τραγικές οι περικοπές. Και βλέπουμε επίσης, μια και συζητάμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα Ευρωβούλια. Mm-hmm. Πριν από 2 μήνες, ίσως και λιγότερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιτελεία της, αποφάσισαν και ψηφίστηκε βέβαια στο Ευρωβούλιο να μειωθούν οι συντάξεις στο επίπεδο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτή είναι η λογική του. Σε αυτή τη λογική, αν την υιοθετήσει η νέα γενιά, σημαίνει ότι οι συντάξεις γίνονται προνοιακά βοηθήματα. Και εσείς τώρα που εργάζεστε, πληρώνετε για το δώρο σας. Mm. Κανονικά και δώρο δεν θα πάρετε ποτέ. Ναι. Όχι, εμείς παίρνουμε στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, όταν πάρετε τη σύνταξή. Α, ναι, εντάξει. Κάτσε να φτάσουμε εκεί. Κύριε Κουμπούρη, κάτσε να φτάσουμε εκεί. Εσείς και από τη φωνή, αλλά μου φαίνεστε νεότερος άνθρωπος, δεν σας έχω δει ποτέ προσωπικά. Είναι άνθρωποι που τώρα θα βγουν στη σύνταξή τους. Όπως και εμείς. Πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή το δώρο. Ναι. Και δώρο δεν παίρνουμε. Δηλαδή, θα υιοθετούμε και θα χειροκροτούμε κάθε κυβέρνηση που θέλει να δίνει κάποια επιδόματα, εν πάση περιπτώσει, για τους δικούς της λόγους. Φυσικά, ότι να πάρει ο συνταξιούχος από αυτά που έχουν αφαιρέσει είναι δικά του χρήματα. Αλλά από εκεί και πέρα, τι θα υιοθετήσουμε αυτές τις λογικές? Πρέπει Μάλιστα. να τις χειροκροτάμε, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Πώς να το πω, και τη στιγμή που έρχονται, και λέει τούτη η κυβέρνηση επίσης ότι δεν έκανα περικοπές. Πώς δεν κάνατε, κύριε, περικοπές? Κάνατε περικοπή στο ΕΤΑΣ. Αυξήσατε τις κρατήσεις για την υγεία. Από το 2019 οι συνταξιούχοι που θα βγουν στη σύνταξη με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου και τον επανυπολογισμό με την προσωπική διαφορά θα έχουν η συντριπτική τους πλειοψηφία πολύ μεγάλες μειώσεις. Παρεμπιπτόντως δεν έχει βγει κανένα καθαριστικό ακόμη, έτσι? Καθαριστικό δεν βγαίνει και εμείς το έχουμε ζητήσει. Ναι. Στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Πρωθυπουργό στις 30 του Μάρτη, ζητήσαμε να βγουν τα καθαριστικά. Γιατί δεν βγαίνουν τα καθαριστικά? Γιατί θα φανούν αυτές οι διαφορές. Αλλά και σε αυτά που δώσανε χθες, κύριε Γιαντζόγλου, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τα μεικτά, γιατί με πήραν ορισμένοι συνάδελφοι από παντού και μου λένε ότι είναι πολύ μειωμένο το ποσό αυτό που η κυβέρνηση
ψήφισε ότι θα δώσει. Και αυτά τα ποσά είναι πολύ μειωμένα. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο η διαφορά, προσέξτε, ανάμεσα που είπατε στο καθαρό και στο, στο ποσό με τις κρατήσεις. Είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Τώρα γιατί έγινε αυτό, μάλιστα, δεν έχω κάτι να έρθουμε τώρα λίγο στην υποψηφιότητα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Έτσι, πώς και το αποφασίσατε? Κοιτάξτε, εγώ είμαι στις επάλξεις του αγώνα. Ναι, όλα τα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Ναι. Δεν ήταν μια απόφαση, όπως το λέγαμε, είναι μια απόφαση του κόμματος προς αυτήν την κατεύθυνση και φυσικά δεν είναι κάποια έκπληξη, νομίζω, για την δικιά μου πορεία στα πολιτικά πράγματα. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Και έτσι, αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ποια θα ήταν τα βασικά, αν θέλετε, έτσι, ζητήματα που θα ήταν στην δική σας προσωπική προσπάθεια και ατζέντα? Κοιτάξτε, όποιος να βγει από εμάς, όποιος να εκλεγεί, θα παλέψει από τις θέσεις της λαϊκής αντιπολίτευσης, από την πλευρά εκείνη των ετοιμάτων και των συνταξιούχων και της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων που πραγματικά έχουν υποφέρει αυτές τις πολιτικές και από τις πολιτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων. Γιατί, κύριε Γιατζόγλου, κακά τα ψέματα. Εγώ λέω καμιά φορά έτσι ρητορικά, πέστε μου μια απόφαση θετική που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αιτήματα, για τα συμφέροντα, το πούμε έτσι, των λαϊκών τάξεων, της εργατικής τάξης, των συνταξιούχων, των εργαζομένων κτλ. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Όλες οι αποφάσεις που έχουν πάρθει είναι αποφάσεις σαρωτικές στα δικαιώματά μας και αυτές που παίρνουν και αυτές που συζητούνται. Λοιπόν, βγάλετε από τη μέση το εργασιακό κόστος, λένε, ρίξτε το χαμηλά, βγάλετε από τη μέση τις συντάξεις για να υπάρξουν χρήματα για την ανάπτυξη. Καλά, με τη δικιά μας δυστυχία θα γίνεται ανάπτυξη, αυτό δεν μπορεί να είναι πρόοδος για την κοινωνία. Επομένως, πρέπει να δοθεί η μάχη παντού. Ευχαριστώ. Και στα κοινοβούλια και έξω από τα κοινοβούλια. Καλή επιτυχία. Αγώνες, δηλαδή. Καλή επιτυχία, κύριε Κουμπουρινά. Είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.